Καλησπέρα! Η νύχτα στη Χιμάρα έχει γίνει μέρα από τους πυρσούς και τα πυροτεχνήματα. Μετά από 480 μέρες στη φυλακή, ο Φρέντις Μπελέρης επιστρέφει στη γενέτειρά του. Με πολλές αγκαλιές, πυροτεχνήματα και δείχνοντας έκδηλα την αγάπη του σε κάτι της Χιμάρας, υποδέχθηκε μετά από 16 μήνες και πάλι το Φρέντι Μπελέρη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα είναι παρακαταθήκη στη ζωή μου ό,τι και αν κάνω. Το κλίμα είναι φορτισμένο. Κανείς δεν ξεχνά όσα πέρασε ο Φρέντις Μπελέρης τους τελευταίους 16 μήνες. Και τον αγώνα που έκανε ο γιος, εις κάνει τέτοιον αγώνα τίμιονε όπως έχουν κάνει και οι παππούδες. Επιτέλους ήρθε ο άνθρωπος στο σπίτι του, στα παιδιά του, στη γη του. Με τον ίδιο να στέλνει μήνυμα τόσο στους χυμαριώτες όσο και στην κυβέρνηση του Εντιράμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα στη Χιμάρα μεταξύ Ελλήνων και Αλβανών. Υπάρχει πρόβλημα μεταξύ νοικοκυρέων και μεταξύ των κλεφτών. Δεν θα τους αφήσουμε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά την καρδιά. Είναι μια μέρα χαράς και ανακούφισης για τον ίδιο, την οικογένειά του, για τους απανταχού χυμαριώτες, αλλά και για την Ελλάδα. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open, ο Φρέντις Μπελέρης ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει τις μάχες για τα δικαιώματα της εθνικής μειονότητας από τη θέση του Ευρωβουλευτή. Κατάλαβα μέσα μου ότι δεν πρόκειται να με αφήσει να οργιστώ δήμαρχος. Και αυτή ήταν η μόνη λύση έτσι ώστε να βγω από τη φυλακή ελεύθερος, περήφανος και από ένα άλλο με τη ρίζη να μπορώ να αγωνίζομαι και να υπερασπιστώ όλα αυτά που θα υπερασπιζόμουν ως δήμαρχος. Ζητάμε τα δικαιώματά μας στη γη μας και μια ελευθερία. Σήμερα εμείς γυρνάμε 16 μήνες πίσω που μας εστερήσανε αυτή τη χαρά. Μετά τις ομιλίες στην παραλία της Χιμάρας στήθηκε γλέντι που κράτησε ως τις πρώτες πρωινές ώρες.